Καλώς ήρθατε στο Δύο Φίλοι Πασνάκας, στη σημερινή συναυλία. Συνεργαζόμαστε για πρώτη φορά με τον Κώστα το Χάρδα από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο, και σας παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα ελληνικής μουσικής για βιολί και πιάνο. Είναι η Βικτωρία Ζώρα. Γνωριστήκαμε στα πλαίσια ενός συνεδρίου. Και εκεί έπεσε η πρώτη ιδέα να παίξουμε μαζί κάτι ελληνικό και έτσι προέκυψε αυτή η πρώτη συνεργασία, η πρώτη δοκιμή μας με έργα Ελλήνων συνθετών. Η συναυλία μας περιέχει έργα, τα οποία πιστεύουμε ότι πρώτη φορά παίζονται και μάλιστα κάνουμε μία έρευνα με τον Κώστα εδώ. Πήγαμε στη βιβλιοθήκη της Λίλιαν Βουδούρης και ανακαλύψαμε κάποια χειρόγραφα και ελπίζουμε ότι θα αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο καινούριες μελωδίες. Οι μελωδίες, να πούμε, είναι απλές, η μουσική είναι ευχάριστη. Έχουμε και χορούς, έχουμε και νησιώτικες μελωδίες, έχουμε και ερωτικά τραγούδια. Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα όχι σονάτων, αλλά ένα πρόγραμμα μικρών χαρακτηριστικών κομματιών, το καθένα από το οποίο να έχει κάτι το ξεχωριστό. Λοιπόν, ο τίτλος της σημερινής συναυλίας είναι «Θάλασσα, χωρί, μελωδίες, πολιτική και ένας αρλεκίνος», ο υπότιτλος. Αναφέρεται σε όλα ξεχωριστά τα κομμάτια που έχουμε επιλέξει. Θεωρήσαμε, όπως είπε και η Βικτωρία, ότι είναι καλό να ψάξουμε τις θεματικές που έχουν απασχολήσει τους Έλληνες συνθέτες. Οπότε εννοείται ότι η θάλασσα είναι μία από τις κύριες θεματικές. Οπότε θα ακούσουμε δύο κομμάτια που είναι εμπνευσμένα από την δωδεκανησιακή μουσική παράδοση. Τότε οι συνθέτες παίρνανε τα τραγούδια όπως τα είχαν καταγράψει καταγραφείς από το εξωτερικό κυρίως, συλλογές, και παίρνανε τις μελωδίες και δουλεύανε πάνω σε αυτές. Έτσι έχει προκύψει η δωδεκανησιακή σουίτα του Γιάννη Κωνσταντινίδη, που είναι ένα από τα πιο γνωστά έργα Έλληνα συνθέτη. Και επίσης δύο νησιώτικες μελωδίες που παίζουμε, δύο νησιώτικες ζωγραφιές όπως τις λέει, ο Μανώλης Καλομύρης, που ήταν αρχικά είναι ένα έργο για βιολί και ορχήστρα και το παίζουμε σε μία εκδοχή που είχε κάνει ο ίδιος για βιολί και πιάνο. Όσον αφορά τους υπόλοιπους του τίτλου, τα υπόλοιπα στοιχεία του τίτλου, να πάμε κατευθείαν στις βασικά οι μελωδίες. Οι μελωδίες αναφέρονται στα νανουρίσματα που έχουμε. Το νανούρισμα της κόρης μου, του Διονύσου Λαβράγκα. Όπως επίσης υπάρχει ένα νανούρισμα μέσα στον Μανώλη Καλομύρη, στις δύο νησιώτικες ζωγραφιές, το ένα είναι νανούρισμα. Άλλες μελωδίες είναι το Αουντάπ, με το οποίο θα αρχίσουμε τη συναυλία. Είναι του Μάριου Βάρβογλη. Στο πρώτο μέρος της συναυλίας μας θα ακούσετε ένα κομμάτι του Βάρβογλη, το Οντάπ, το οποίο είναι ένα ερωτικό τραγούδι, το οποίο το τραγουδούσαν στην Αυγή. Αυτό το κομμάτι συνδέεται με το τελευταίο κομμάτι που, του προγράμματός μας, το πρώτο μέρος, του Μανώλη Καλομύρη, όπου ξεκινάνε δύο κομμάτια, το ένα λέγεται «Της Αυγής» και το άλλο είναι «Και άλλο νανούρισμα». Επίσης, στο πρώτο μέρος αποφασίσαμε να βάλουμε τον αρλεκίνο του Λαμπελέτ, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο περιέχει πάρα πολύ παιχνιδιάρικο ύφος και αποφασίσαμε ότι σε αυτά τα νανουρίσματα θα ήταν ωραία να υπήρχε κάτι το διαφορετικό. Και τελειώνουμε με το Θεοδωράκι και εκεί φυσικά έχουμε την πολιτική, όπου είναι ένα κομμάτι το οποίο γράφηκε το 1946 και είναι η πορεία προς το Μακριάνι και έχουμε και τον θάνατο του Αντάρτη μετά στο τέλος. Είναι ένα έργο δραματικό. Το πρώτο μέρος του είναι πιο δραματικό, είναι πιο πολύ η πορεία και μετά όπως προχωράει το έργο, έτσι και προχωράμε προς τον θάνατο. Οπότε πιστεύουμε να κλείσουμε το πρώτο μας μέρος με μία διάθεση στη συνέχεια για το κενό. Thank you.
Thank you.
Το δεύτερο μέρος λοιπόν της συναυλίας ξεκινάει με τον Διονύσιο Λαβράγκα, τον ανούρισμα της κόρης μου. Είναι ένα πάρα πολύ μικρό κομματάκι, πάρα πολύ ευχάριστο, ένα πολύ απλό ανούρισμα. Ο Διονύσης Λαβράγκας ήταν συνδυασμένος στην ελληνική μουσική με τη δημιουργία του ελληνικού μεροδράματος. Ήταν δηλαδή στις αρχές του 20ου αιώνα θεωρείται ένας από τους πρώτους συνθέτες που προσπάθησαν να δώσουν ελληνικό χρώμα στην έντεχνη μουσική. Συνεχίζουμε με μεγάλη αντίθεση με τον Γιάννη Ιωαννίδη, τον ντούο. Το έργο ντούο, όπως λέει, που είναι απόλυτος ο τίτλος και δεν αναφέρεται σε κάτι εξωμουσικό, δίνει βαρύτητα ακριβώς αυτό που έδινε βαρύτητα όταν γράφτηκε η ελληνική μουσική το 1962. Είναι ένα έργο που είχε βραβευτεί στον έναν ιστορικό διαγωνισμό που έκανε ο Μάνος Χατζηδάκης μαζί με το Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο. Και είχαν βραβευτεί τότε ο Ιάννης Ξενάκης και ο λογοθέτης και ήταν από τα βραβευμένα έργα και αυτό το ντούο. Ο Γιάννης Ιωαννίδης είναι μια θρηλυκή φιγούρα του ελληνικού μοντερνισμού και ακριβώς η απουσία οποιοδήποτε άλλου τίτλου δείχνει ότι τον ενδιαφέρει, τότε τους ενδιαφέραν τα συστατικά της μουσικής γλώσσας και δουλεύανε πάνω σε αυτά. Συνεχίζουμε με κάτι εντελώς διαφορετικό από έναν άνθρωπο που επίσης επηρέασε πάρα πολύ τον ελληνικό μοντερνισμό, τον Δημήτρη Δραγατάκη, αλλά το έργο αυτό είναι γραμμένο πριν ουσιαστικά να αρχίσει να γράφει με τέτοιο τρόπο και να ψάχνεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο και λέγεται «Χορός». Είναι ουσιαστικά ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι του Δραγατάκη πρώιμο, το οποίο περιλαμβάνει σκηνές χορού σαν μικρά στιγμιότυπα από την Ήπειρο έως τον Καλαματιανό όπου υπάρχει αυτός. Έτσι. Και τέλος, αυτό το πανόραμα χορού εντοπίζεται στο τελευταίο κομμάτι στα Δωδεκάνησα με την σουίτα σε δωδεκανησιακά θέματα του Κωνσταντινίδη. Ο Κωνσταντινίδης είναι ένας ουσιαστικά που ήταν γνωστός και με το άλλο του όνομα, Κώστας Γιαννίδης, που έγραφε ουσιαστικά μουσική για οπερέτες και αυτό που λέμε πιο light μουσική. Είναι ένας απίστευτα σπουδαίος συνθέτης, όπου πήρε τις μελωδίες τις δωδεκανησιακές και τις δούλεψε, είναι σαν μικρά κεντήματα, 6 τέτοια μικρά κεντήματα και με αυτόν τον τρόπο θα τελειώσουμε τη συναυλία μας. Thank you.
Thank you.
Thank you.